πάμε να πάρουμε απαντήσεις, να ζητήσουμε απαντήσεις από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, για πολλά και διάφορα θέματα, αλλά κυρίως για αυτό το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ μέχρι και χθες και προφανώς θα μας ξαναπασχολήσει τις επόμενες μέρες, για την απόφαση του ΠΑΟΚ να μην παίξει στο δεύτερο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είστε καλά, όλα καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Ναι. Εύκολη απόφαση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι εξέπληξε κανέναν. Το είχαμε πει, φαινόταν ότι θα το κάνουμε κιόλας. Για πείτε μας τώρα, τώρα που πέρασε και ένα δύσκολο διάστημα, τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ με αυτή την απόφαση, τι κερδίζει, πώς το σκέφτεστε? Βεβαίως εκπροσωπείτε όλο τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μιλάμε για μια απόφαση που πάρθηκε αποκλειστικά τον Ιβάν Σαββίδη και ίσως πρέπει να ρωτάμε εκείνον, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να μας περάσετε ένα κλίμα. Τι σκέφτηκε όλος ο ΠΑΟΚ και τι κερδίζει από την απόφαση αυτή? Λοιπόν, καταρχήν ο Ιβάν Σαββίδης την πρόθεσή του να μην κατέβει η ομάδα στο δεύτερο ημιτελικό την εξέφρασε αμέσως μετά, ναι, στο πρώτο παιχνίδι, και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι πριν κάνει εκείνη τη δήλωση είχε ενημερωθεί για το πάνω κάτω τι σημαίνει νομικά μια τέτοια κίνηση. Λοιπόν, ήταν, επειδή πολλοί κόσμοι μπερδεύεται, ήταν μια απόφαση πολύ πριν ο υφυπουργός αποφασίσει να διακόψει το κύπελο. Όλο αυτό προκαλέσει μια, ναι, συζήτηση με τη FIFA και την UEFA, που τελικά οδήγησε σε αυτό το γκολ κατά τη γνώμη μου της ΕΠΟ, γιατί διεθνοποίησε το πρόβλημα διαφθοράς που τη μαστίζει κτλ. Γενικά νομίζω ότι όλη αυτή η στάση μας έφερε ένα ντόμινο εξελίξεων που θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό επίτευγμα. Από εκεί και πέρα, και συμβολικά και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, ο ΠΑΟΚ γυρνάει την πλάτη απέναντι σε μια διοργάνωση που ανήκει 100% της ΕΠΟ, που για μας είναι και 100% του προβλήματος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η πηγή της διαφθοράς και της ανισονομίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά όλα έτσι συντελούν, αυτή η απόφαση συντελεί στο και να διεθνοποιηθεί το πρόβλημα και να τρέξουν γρηγορότερα οι εξελίξεις. Και ο Ιβάν Σαββίδης χθες μιλάει για μια θυσία κατά κάποιο τρόπο. Είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτή η θυσία που πράγματι κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα υποστεί και τις συνέπειες, θα βοηθήσει το ποδόσφαιρό μας, θα βοηθήσει και τον ίδιο τον ΠΑΟΚ? Ή μήπως φοβάστε κι εσείς, μπορεί να μην γίνει τίποτα? Θεωρώ ότι ήδη κίνησε διαδικασίες τις οποίες εμείς και άλλοι συλλογοί έχουμε βάλει στην κορυφή της ατζέντας μας τουλάχιστον 2-3 χρόνια τώρα. Και νομίζω ότι από μόνη της η απειλή του να μην κατέβουμε είχε ξεκινήσει ένα ντόμινο εξελίξεων, το οποίο έφτασε σε ένα καλό σημείο. Βέβαια, ακόμη σε ένα θεωρητικό σημείο. Ναι. Όχι σε κάποια πρακτική αλλαγή, όμως δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι θα κάνει πίσω τώρα η πολιτεία ή θα αναιρέσει η FIFA και η UEFA, θα αναιρέσουν την διαπίστωση ότι η ΕΠΟ λειτουργεί με ένα δικό της τελείως διαφορετικό κώδικα ηθικής, που της επιτρέπει, ας πούμε, να δίνει άσυλο σε υπόπτους ή κατηγορούμενους σκανδάλων που αφορούν το ποδόσφαιρο. Ενημέρωσα... Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντίνη. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι μία ενέργεια από μόνη της όχι, αλλά μία σειρά ενεργειών. Και έτσι, αν αναλύσουμε και λίγο το κλίμα της... το κλίμα της εποχής και της περίοδου που διανύουμε, που έτσι να μην το ξεχνάμε ότι είναι και μια χρονιά εκλογών στην ΕΠΟ, και το ρεύμα εναντίον της συγκεκριμένης κατάστασης που δημιουργείται, νομίζω, ναι, όλα μαζί φέρνουν μια αισιοδοξία για σημαντικές αλλαγές. Ενημέρωση για τους λόγους που δεν έχει προχωρήσει τίποτα από αυτά που έχουν συμφωνηθεί ή έχετε σαν ΠΑΟΚ? Συγγνώμη. Ενημέρωση για τους λόγους που δεν έχουν προχωρήσει αυτά που συμφωνήθηκαν μεταξύ Κοντονή και FIFA έχετε στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, προφανώς χρειάζονται ένα χρόνο για να... Ένα χρόνο με χρειάζονται, αυτό είναι το θέμα. Χρειάζονται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να γίνουν πράξη, και εμείς θεωρούμε ότι οι διαδικασίες είναι αργές. Και το έχουμε επισημάνει. Ναι, και το λέω γιατί τελειώνει μια χρονιά. Μπορεί να γίνουν αξιολογήσεις στις επόμενες διαιτητές, το ένα το άλλο, και αυτή να είναι ακόμα εκεί. Αυτός είναι ο προβληματισμός ο δικός μου. Αν είναι ακόμη εκεί και αν δεν έχει προχωρήσει τίποτα πριν την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος, θα έδινα πολύ μεγάλο ποσοστό το επόμενο πρωτάθλημα, αν ξεκινήσει με αυτές τις συνθήκες, να μην έχει μέσα του την ομάδα μας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι. Και δεν είμαστε. Μισό λεπτό.
αν δεν αλλάξει τίποτα μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο, λέτε ότι το πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ να μην κατέβει στο επόμενο πρωτάθλημα? Ναι, ναι, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος, να πιέσουμε ώστε να αρχίσουμε να βλέπουμε πρακτικές αλλαγές. Μπορεί να μην φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής αμέσως, αλλά τουλάχιστον κάποια πράγματα από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί θα πρέπει να έχουν προχωρήσει. Πάλι μόνος του. Ή αυτό μπορεί να ισχύει. Εμείς κάνουμε επικοδομητικές προτάσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν αισθάνεται μόνος του. Ο ΠΑΟΚ αισθάνεται ηγέτης σε μια τέτοια διαδικασία. Μόνος του όχι. Ακολουθούν αρκετές ομάδες. Κάποιος καχύποπτος θα γυρίσει και θα πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που κάνει τις θυσίες και οι άλλοι ευνοούνται αυτόν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μπορώ να αμελήσω το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο όταν πλησιάζουν τα play-off έχει μια ύποπτη σιωπή. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω στη διαδικασία τώρα ούτε να ξεχωρίσω ομάδες, ούτε να πω σε αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένες αρχές και συγκεκριμένες θέσεις, είτε είναι μόνος του, είτε συμφωνούν μαζί του και άλλες ομάδες. Έχει κάθε διάθεση να συζητήσει μαζί τους, όπως δείξαμε μέσω του Μάκη του Καγκάτση στην τελευταία συνεδρία της Λίγκας, όταν ταχθήκαμε ανοιχτά και υπέρ του να μοιραστούν τα έσοδα εξίσου σε όλες τις ομάδες, ακόμη και στις θεωρητικά μικρότερες. Αυτή είναι μια εντολή του Ιβάν Σαββίδη. Γενικά δεν θεωρούμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι μόνος του, αλλά θεωρούμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ορίζει την πορεία του με βάση τις αρχές που απορρέουν από το ίδιο το DNA του συλλόγου, ας πούμε, θα χρησιμοποιήσουμε μια εμπορική έκθεση. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς ξαφνικά να γίνουμε ούτε συστημικοί, ούτε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, ας πούμε, σε όσα συμβαίνουν γύρω μας στο ποδόσφαιρο, ούτε να πηγαίνουμε με το σύστημα το σαν συνεφώς. Έχουμε κάθε διάθεση να συνεργαστούμε με όποιον όμως αποδεχτεί ότι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας πρέπει να γίνει, να βασίζεται σε αρχές και κανόνες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού. Ούτε φίλοι θα γίνουμε με κανέναν, θα αγωνιζόμαστε στα γήπεδα για το ποιος είναι καλύτερος να κερδίσει. Ποιος είναι καλύτερος να πάρει τους τίτλους. Για να δούμε. Κάτι λίγο πιο εσωτερικό, πάλι για το ίδιο θέμα. Γιατί πέρασαν περίπου 2 μήνες και φάνηκε ο ΠΑΟΚ να αμφιταλαντεύεται, κατεβαίνω, δεν κατεβαίνω, και αυτό πέρασε και προς τα έξω. Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι τελικά? Ίσως κάτι που προκάλεσε και σε μερικούς ΠΑΟΞίδες μια κακή αίσθηση. Το ότι τη μια μέρα λέγονταν κάτι. Πέρα από τις επίσημες τοποθετήσεις του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος δήλωσε αρχικά ότι δεν κατεβαίνει, και η δεύτερη δήλωσή του επίσημη είναι ότι εγώ εξακολουθώ να μην θέλω να κατέβουμε, αλλά υπάρχουν και απόψεις που μου λένε ότι πρέπει να κατέβουμε και να τους τιμωρήσουμε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έγιναν. Η δεύτερη, αυτή που αν θέλετε προκάλεσε, όπως λέτε, μια σύγχυση έγινε την προηγούμενη τετάρτη, έχουν να κάνουν με το ότι προέκυψαν κάποιες απόψεις που έλεγαν ότι οι επιπτώσεις δεν είναι αυτές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, αλλά τελικά δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, οπότε δεν υπήρχε και κανένας λόγος, γιατί αν ίσχυε ότι υπάρχουν πολύ βαρύτερες επιπτώσεις, θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση συνολικά με την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν ήθελε ο κύριος Σαββίδης να πάρει την ευθύνη, ας πούμε, να μόνος του να αποφασίσει, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος δηλαδή σε τέτοιου είδους ζητήματα που αφορούν την αξιοπρέπεια της ομάδας και την πορεία της ομάδας, να πάρει μια απόφαση που ενδεχομένως να πήγαινε στράφη και την επόμενη χρονιά σε αγωνιστικό επίπεδο. Ακόμα και χθες πάντως. Έτσι, ναι. Να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Γιατί η επόμενη χρονιά με τις εκλογές της ΕΠΟ τον Οκτώβριο μπορεί να είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά σε αγωνιστικό επίπεδο. Και ελπίζουμε όλοι να είναι μια τελείως διαφορετική χρονιά. Ακόμα και χθες πάντως, έστω και μετά την απόφαση, αλλά και πριν, ήταν πολύ φανερό ότι μεγάλο ποσοστό της οικογένειας του ΠΑΟΚ ήταν υπέρ της απόφασης. Δηλαδή, μάλλον δεν είχε λόγο να ανησυχεί για το αν ξέρω, κάποιο κομμάτι του ΠΑΟΚ είναι αντίθετο. Είχε δεν είχε λόγο να ανησυχεί. Το θέμα είναι ότι ζυγίστηκαν όλα όπως πρέπει να γίνεται σε τέτοιου σοβαρές αποφάσεις, όλα τα δεδομένα, και δεν αποφασίστηκε να γίνει καμία επαναχώρηση στις σκέψεις μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητάμε για το πώς εσωτερικά παίρνεται μια απόφαση. Η απόφαση ήταν αυτή εξ αρχής. Όλοι ήμασταν υπέρ αυτής της απόφασης. Αν θέλετε και εσείς από την πλευρά των δημοσιογράφων, αλλά και εγώ από την πλευρά της επικοινωνιακής επιρροής μιας τέτοιας κίνησης, ασφαλώς από την αρχή ήμουνα υπέρ του να μην κατέβουμε να αγωνιστούμε, να συμβολήσουμε την αντίδρασή μας έτσι σε αυτό το σύστημα, ειδικά μετά τον ορισμό του Καλογερόπουλου. Θεώρησα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε καν σε δεύτερες σκέψεις, ας πούμε, για το αν το σύστημα έχει φοβηθεί και αισθάνεται κάποια ντροπή, ας πούμε. Νομίζω ότι πέφτοντας σε αυτοί οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να κάνουν όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούν εκδικητικά, γιατί δεν βλέπω άλλο τρόπο σύνδεσής τους με το ποδόσφαιρο, μόνο να εκδικηθούν όσους τους οδηγούν στην πτώση τους.
πέφτοντας, γιατί πραγματικά αν αγαπούσαν το ποδόσφαιρο, όλη αυτή τη φορά που του έχουν επιφέρει με την παρουσία τους, έστω ένας από αυτούς μόνος του θα έλεγε εντάξει, είμαι αθώος, δεν δέχομαι όλα αυτά που με κατηγορείτε, αλλά επειδή βλέπω ότι προκαλώ φθορά με την παρουσία μου, κάνω και λίγο στην άκρη. Αλλά υπάρχει τέτοια αγάπη για την καρέκλα, προφανώς είναι τόσο επικοδομητική. Ή έχουν μπει μέσα σε ένα λόγιο και δεν μπορούν να βγούνε. Και αυτό. Ή αυτό. Ή έχουν δεσμεύσεις οι οποίες δεν μπορούν να τις αποτινάξουν για να αποχωρήσουν από το ποδόσφαιρο. Πάντως είναι ντροπή τώρα να τα συζητάμε όλα αυτά τόσο καιρό και να μην έχει κουνηθεί στην ΕΠΟ Λέπη. Να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να βγει να πει ότι ρε παιδιά είστε παράλογοι, είμαστε ας πούμε αθώοι. Τίποτα. Μία ένοχη σιωπή παντού. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να χαρακτηρίζει ανθρώπους, τακτικές του, ειδικά τον κύριο Σαββίδη. Εσείς συνεχίζετε να είστε αρκετά ήπιοι απέναντι στον Ολυμπιακό σε κάθε τοποθέτηση. Απέναντι σε μια ομάδα, τα ηγετικά στελέχη της οποίας όλα αναφέρονται σε ένα κατηγορητήριο μεγάλο, το οποίο δεν το επικαλείστε σχεδόν ποτέ. Και τι είναι να το επικαλεστούμε εμείς, αφού το έχει επικαλεστεί ο εισαγγελέας. Να το θυμίζετε, μήπως. Και αργά ή γρήγορα και τα ποινικά δικαστήρια. Εγώ θεωρώ ότι η διοίκηση μιας ομάδας οφείλει να σέβεται το μέγεθος της ομάδας την οποία υπηρετεί. Γιατί οι διοικήσεις υπηρετούν ένα σύλλογο, δεν καθορίζουν την ιστορία του ή την... Λέτε, δεν μπορούν να αλλάξουν την ιστορία του και το ύφος του. Θεωρώ ότι αν δεν τρέπονται οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού για τον τρόπο που επικοινωνεί η διοίκηση ή ένας άνθρωπος, γιατί έχουμε και αυτή τη γενναιότητα όταν έχουν να χαρακτηρίσουν να κρύβονται πίσω από ανώνυμες διαρροές. Και φυσικά και αυτό είναι και μια ευθύνη του τύπου, έτσι ως υποσημείωση το λέω, με την έννοια ότι εφόσον τις αποδέχεσαι ως διαρροές, αποδέχεσαι ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος που σε χρησιμοποιεί για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο τύπος έχει σοβαρά προβλήματα για να... Αυτό είναι μια αυτό γίνεται όμως και με άλλους, δεν γίνεται μόνο με τον Ολυμπιακό, γίνεται από όλους πλέον. Κοιτάξτε να δείτε. Και στην πολιτική και παντού. Είναι άλλο. Σαφώς είναι άλλο μία ενημέρωση να έρθει ανεπίσημα για κάποια γεγονότα για να είναι ενήμεροι δημοσιογράφοι κτλ. Είναι άλλο να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς απέναντι σε κάποιον και να κρύβεσαι πίσω από ανώνυμη διαρροή. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι οι ίδιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να ντρέπονται και νομίζω ότι ντρέπονται αν διαβάσει κανείς σχόλια δεξιά και αριστερά για τον τρόπο που επικοινωνεί η διοίκησή τους στην κόντρα της με τον Ιβάν Σαββίδη. Προφανώς η διοίκησή τους έχει σοβαρούς λόγους να τον φοβάται τον Ιβάν Σαββίδη, καλά κάνει, με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος που με την επιμονή του και με την γνώση των νόμιμων μέσων να φτάσει στις καταστάσεις εκεί που πρέπει, από εκείνον μόνο κινδυνεύουν ενδεχομένως να χάσουν όλα τα προνόμια που έχουν σήμερα. Κάτι άλλο λίγο. Αλλά κατά περιπτώσει δεν θα απαντήσουμε, δεν θα απαντάμε ποτέ, και αυτό το λέω για δικούς μας φιλάθλους. Εγώ αν ήμουν υπεύθυνος για τέτοιου είδους διαρροές, θα ντρεπόμουν που μικρένω την δική μας ομάδα. Ναι. Κάτι άλλο λίγο πιο δικό μας και αφορά τον τύπο, αλλά και την πανευρωπαϊκή έκταση που έχει πάρει το πρόβλημα ή τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αισθάνεσαι ότι ό,τι έχει γραφτεί σε μεγάλα δίκτυα, σε μεγάλα εφημερίδες site της Ευρώπης, τελικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, τελικά έπαιξε το ρόλο του ώστε να ασχοληθεί και η FIFA πιο έντονα, να ασχοληθεί και η UEFA. Για παράδειγμα, σήμερα κάποιος στην Ευρώπη που θα ανοίξει μια εφημερίδα και θα δει, θα πετύχει αναφορές για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε και ταυτόχρονα αναφορές για το ότι μια ελληνική ομάδα, ο ΠΑΣ Γιάννενα, κυνηγάει μια ελληνική ομάδα για να αποδειχθούν κάποια στοιχεία για την αδειοδότησή της. Όλα αυτά βοηθούν τελικά, μήπως είναι μια φυσικά, πολύ σωστή κοιτάξτε να δείτε, λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Η διεθνοποίηση του προβλήματος ήταν μονόδρομος εξ αρχής, γιατί στην Ελλάδα και τουλάχιστον μέχρι ο κ. Κοντονής να βάλει στην ατζέντα του τα ζητήματα διαφθοράς και να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση της λύσης αυτών των προβλημάτων, αλλά η διεθνοποίηση του προβλήματος, το να πιέσεις και επικοινωνιακά την UEFA να παραδεχτεί ότι στην Ελλάδα κάτι γίνεται, γιατί ξέρετε και η UEFA και η FIFA δεν είναι πολύ ευχάριστο να παραδεχτούν ότι σε ενώσεις μέλη της, ας πούμε, υπάρχουν προβλήματα και να μην κάνει. Αν ήξεραν πολλές λεπτομέρειες. Μια χαρά ξέρουν λεπτομέρειες. Μπορεί να μην ήξεραν. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν αφήνουν να περνάνε πολλά πράγματα προς την ηγεσία της UEFA. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η UEFA είναι ένας οργανισμός και η FIFA είναι ένας οργανισμός που έχουν, πιστεύουν, πολύ καλύτερη ενημέρωση από ό,τι έχουμε και εγώ και εσείς. Μακάρι. Το θέμα είναι ότι και εκείνοι, όπως αποδείχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχαν και τις πιο διαφανείς διαδικασίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε κανένας δεν προστατεύει κανέναν όταν το βάρος ευθύνη πέφτει πια στον ίδιο. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε η UEFA να κάνει λίγο τα στραβά μάτια
για χάρη της ΕΠΟ. Αλλά όχι πολύ. Όχι όταν η ευθύνη για ό,τι γίνεται έφτανε στην ίδια την UEFA. Θέλω να πω ότι η ΕΠΟ δεν το αντιλήφθηκε αυτό κατάλληλα. Κατά τη γνώμη μου έκανε ένα τρομερό αυτό το γκολ. Φώναξε τη FIFA και την UEFA ως μπαμπούλα της πολιτείας. Αλλά τελικά κατάφερε να πιέσει τόσο άγαρπα τα πράγματα, ώστε η FIFA και η UEFA να επιζητήσουν να συμμορφωθεί σε απλά αυτονόητα πράγματα. Με αφορμή... Ναι, θεωρώ ότι η διεθνοποίηση του προβλήματος ήταν ένα κομμάτι της λύσης. Ναι, ένα ναι. Κομμάτι της λύσης. Έτσι φαίνεται. Με αφορμή και τα τελευταία γεγονότα και αυτόν τον αγώνα και την απόφαση του ΠΑΟΚ, αρκετοί σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ εξέδωσαν μια ανακοίνωση στην οποία γίνεται σκληρή κριτική κατά του μεγαλομετόχου. Μπορείτε να μας πείτε τι αντίκτυπο είχε στην ΠΑΕ, στον μεγαλομέτοχο, γιατί γράφτηκαν αρκετά πράγματα. Δεν συζητήθηκε εσωτερικά. Οι σύνδεσμοι έχουν ένα δικό τους... μια δικιά τους φωνή, ένα δικό τους τρόπο. Όλες οι φωνές ακούγονται, φτάνουν εδώ, αλλά από εκεί πέρα δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη αναφορά πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και προπονητή. Κλείνει παίχτες. Μπορεί να μας πείτε και εδώ τι. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται να φτιάξει μια ομάδα στην οποία θα στοιχήσει το μείον 3 την επόμενη χρονιά. Ψάχνει να φτιάξει μια καλή ομάδα. Έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Αξιολογεί και την υπάρχουσα κατάσταση. Αλλά δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε, ούτε είναι σωστό να ανακοινώσουμε τις συνεργείες μας τώρα, που μια ομάδα η οποία δεν έχει περάσει και λίγα, ενώ ότι συμπληρώνει, ναι, θα συμπληρώσει ναι. σχεδόν 12 μήνες σεζόν κοπιαστικών και πολλών παιχνιδιών, κυνήγει στόχων από πολύ νωρίς. Τέλος πάντων, μια ομάδα η οποία κυνηγάει τον τελευταίο στόχο της χρονιάς, η οποία είναι μια καλή ομάδα, εγώ... Επιμένουν να το λένε, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ενώ ότι είναι πολύ καλή παίκτες, οι οποίοι έχουν και μια πολύ σωστή καθοδήγηση πλέον από τον Βλατανίβιτς, το λένε οι ίδιοι. Οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το βάρος μας, άσχετα με τις προετοιμασίες που κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη σεζόν, το βάρος μας είναι να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτής της ομάδας. Και φυσικά, επειδή ειδικά για το θέμα του προπονητή είναι πολύ άκομψο να συζητιούνται οι... τυχόν επαφές που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή με υποψήφιους προπονητές. Αυτή τη στιγμή οι προπονητές στην ομάδα είναι ο Βλατανίβιτς, ένα παιδί από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τις ιδιαιτερότητες του συλλόγου και έχει κάνει πολύ ομαλά βήματα στην προπονητική του καριέρα. Έχει όλη την ευκαιρία στα χέρια του να διεκδικήσει το δικό του μέλλον στην ομάδα. Και νομίζω ότι έχει και όλα τα ηχεία και να το πετύχει. Προφανώς, αν ετοιμάζει το ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Κάποιες επαφές θα κάνει και στο ενδεχόμενο που θα χρειαστεί να συμφωνήσει με άλλο προπονητή. Γίνεται πολλή κουβέντα καμιά φορά και θα ήθελα με την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσω. Ξέρετε, τα πλάνα, ο σχεδιασμός μιας ομάδας δεν αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα πρόσωπα. Από τη γενική στρατηγική και το πώς να χτίσεις μια ομάδα δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι γνωστή, υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές. Μπορείς να διαλέξεις αρκετούς δρόμους. Έχει επιλεχθεί ένας δρόμος για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα. Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία ήδη από φέτος μπορεί να θεωρεί ότι έχει μια πρίκα πολλών νέων, ναι. ιδιαίτερα ταλαντούχων παιχτών, με μεγάλες προοπτικές. Ασφαλώς υπάρχουν και λήψεις που πρέπει να καλυφθούν. Το αγωνιστικό δυναμικό του ΠΑΟΚ, το υλικό του, θεωρώ ότι και μετά τις μεταγραφές του καλοκαιριού θα συγκαταλέγεται μέσα στα 1-2 καλύτερα ρόστερ της Ελλάδας, με δυναμική για ψηλότερα πράγματα από αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Απλά, ξέρετε, η διαδικασία ορίμανσης μιας ομάδας δεν έχει πάντα, λόγω διαφόρων παραμέτρων, δεν έχει πάντα μια έτσι, ομαλή καμπύλη. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει ένα απότομο ξεπέταγμα, κάποιες φορές η διαδικασία εξέλιξης να πρέπει να περάσει από πιο αργές διαδικασίες. Κακά τα ψέματα όμως, Κυριάκο, ο προπονητής είναι αυτός που ορίζει τις τύχες και τη διαχείριση μιας ομάδας, εντάξει. Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα καλά υλικά στα χέρια του και πρέπει να είναι κατάλληλος να κάνει να μαγειρέψει μια καλή ομάδα. Ναι, και ο απλά καλός προπονητής με τον υψηλό επίπεδο προπονητή διαφέρουν στη διαχείριση. Και ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο διαχείρισης τα τελευταία 3 χρόνια δεν νομίζω να είναι πετυχημένος. Εντάξει. Καλά είναι τα πλάνα, αλλά ενώ χρειάζεται και λίγο προσωπικότητα στον πάγκο. Αυτό. Μπορούμε να συζητάμε για πολλά πράγματα τώρα. Τι πήγε καλά, τι πήγε άσχημα. Εγώ να σας λέω ότι πήγε καλά. Εσείς να μου επισημαίνετε τι πήγε άσχημα. Προφανώς δεν πήραμε πρωτάθλημα. Οπότε δεν πήγαν τα πράγματα
πούμε, τον ιδανικό τρόπο, αλλά ούτε εγώ δεν, έχουμε, δεν το... μπορούμε, πρέπει να δούμε ψύχρεμα τι καλό έχουμε και πάνω σε αυτό να χτίσουμε. Δεν το θέλω σε επίπεδο τίτλο. Μεγάλο... Ναι, ναι. Σταθερότητα είναι αυτή που σου δίνει μια ταυτότητα και εγώ λέω προχωράς. Ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή βάση πάνω στην οποία μπορεί πολύ εύκολα να χτίσει κάτι πολύ πιο δυνατό σε επίπεδο αποτελεσματικότητας ομάδα και φυσικά θεωρώ ότι και ο Ιβίτς έχει τη δυνατότητα και γνωρίζει την ομάδα ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε δρόμος επιλεγεί, να υπάρχει το υλικό πάνω στο οποίο να δουλέψει. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν έχεις υλικό, κανένας προπονητής, όσο καλός και αν είναι, δεν μπορεί να κάνει καλή ομάδα. Σίγουρα. Οπότε, και το αντίθετο θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι το υλικό της ομάδας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ καλή βάση. Και είναι και αυτά τα παιδιά από την κοινή γνώμη, γιατί έχουν σηκώσει στις πλάτες τους δύο σεζόν συνεχόμενες, θα πω εγώ, πάρα πολύ δύσκολες σεζόν. Και είναι καλό κάποια στιγμή, επειδή αυτό φεύγει από τα κλίμα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα μόνο για την αγωνιστική διαχείριση ή για τα λάθη των άλλων. Ο καθένας από τη δικιά του πλευρά να βλέπει και τα λάθη που έκανε, ώστε αυτή η ομάδα να μην βρει την ηρεμία, να αναπτυχθεί πιο ομαλά. Θα είναι σίγουρα το επόμενο θέμα μας αυτό, αφού τελειώσουν τα play-off. Είναι βέβαια να μας το εξηγήσετε και λίγο καλύτερα για τον δρόμο που ήδη έχει διαλέξει ο ΠΑΟΚ και πάνω σε αυτό θα κινηθεί και την επόμενη σεζόν. Εγώ πιστεύω στην έννοια ομάδα και θα μου επιτρέψετε, ας πούμε, να το χρησιμοποιήσω και για να πάω την κουβέντα λίγο πίσω σε αυτό που αναφέρω που σας ανέφερα για τις διαρροές και τους χαρακτηρισμούς του Ολυμπιακού. Λοιπόν, για μένα η λέξη ομάδα, η λέξη σύλλογος δεν είναι μόνο οι 30 παίκτες και ένας προπονητής ή μόνο οι 30 παίκτες, ένας προπονητής, ένας πρόεδρος και ένας ιδιοκτήτης. Ο καθένας από εμάς έχει ένα ρόλο. Για μένα ομάδα είναι όλες αυτές οι έννοιες, οι φιλάθλοι, οι οργανωμένοι οπαδοί, ο τύπος, τα στελέχη, ο υπεύθυνος επικοινωνίας αν θέλετε. Ο καθένας στον τομέα του έχει μια ευθύνη και τελικά ο αντίκτυπος της δουλειάς του βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το πράγμα σε κάποιον που δεν γνωρίζει πώς λειτουργούν οι ομάδες μπορεί να φαίνεται έως και κουτό. Αλλά πιστέψτε με, αν το γραφείο επικοινωνίας δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν προστατεύσει σωστά την ομάδα, η πίεση που θα αναλάβει η ομάδα ή η πίεση που θα πέσει στην ομάδα θα είναι τόσο μεγάλη που ενδεχομένως να στοιχήσει κάποιους βαθμούς. Άρα όλοι μας, και εσείς ως τύπος και εγώ στο γραφείο τύπου, και ο κόσμος, πόσο εύκολα πιστεύει κάποια πυροτεχνήματα που χρησιμοποιεί ο τύπος για να πουλήσει ή για να σου κάνει κακό κάποιες φορές. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε μια ευθύνη για το πόσο βοηθάμε την ομάδα να εξελιχθεί. Ασφαλώς, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από το να υπάρχει ειδικό, μια σωστή διαχείριση, μια καλή διοίκηση κτλ. Αλλά όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης και αυτό το πράγμα θα πρέπει κάποια στιγμή να επιμερίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλη τη συζήτηση, για όλες τις πληροφορίες. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Επίσης, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά.